Σε άτακτη υποχώρηση εξαναγκάστηκε η Άγκυρα, η οποία απέσυρε ολοκληρωτικά την προκλητική Νόταμ, με την οποία επεδίωκε να δεσμεύσει για 10 μήνες το μισό Αιγαίο για αεροναυτικές ασκήσεις. Μετά τα έντονα διαβήματα της ελληνικής κυβέρνησης σε ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΙΚΑΟ και Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, η Τουρκία αρχικά αναδιπλώθηκε, εξαιρώντας το πρωί της Δευτέρας το κομμάτι που συμπεριελάμβανε και ελληνικό έδαφος στη Λίμνο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε νέα ακυρωτική νότα με την οποία επέμενε να πάρει πίσω η Άγκυρα την προκλητική της απόφαση συνολικά. Έτσι, μετά από αλλεπάλληλες τηλεφωνικές συνεννοήσεις και διπλωματικές επαφές, η Τουρκία υποχρεώθηκε να εκδώσει και δεύτερη διορθωτική νότα, την υπαριθμών Α904/15, στις 2.30 το μεσημέρι της Δευτέρας, αποσύροντας ολόκληρη την προκλητική νότα Α0889/15 που είχε εκδοθεί την περασμένη Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου. Σε δήλωσή του, ο Γαβρίλης Ακελαρίδης ανέφερε: «Η απόσυρση της Νόταμ, με την οποία η Τουρκία δέσμευε μια μεγάλη περιοχή του Αιγαίου για στρατιωτικές ασκήσεις μέχρι το τέλος του χρόνου, αποδεικνύει ότι η αποτελεσματική διπλωματία γίνεται αθόρυβα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά με αποφασιστικότητα και σχέδιο». Με την κίνηση της Άγκυρας, η κατάσταση ομαλοποιήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ διπλωματικές πηγές στην Αθήνα εκφράζουν την ικανοποίησή τους, επισημένοντας ότι η τουρκική κυβέρνηση με την απόφασή της συνέβαλε καθοριστικά και στην αποκλιμάκωση της έντασης και στη δημιουργία κλίματος διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος δήλωσε ότι το Υπουργείο έχει πάντα σε ετοιμότητα τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και πρόσθεσε ότι όταν αεροσκάφος μπαίνει και παραβιάζει ή προβαίνει σε παραβάσεις, αναχαιτίζεται. Η Νέα Δημοκρατία ζήτησε τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς επικοινώνησε τη Δευτέρα με τον αρχηγό ΓΕΘΑ Μιχάλη Κωνσταράκο προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση που δημιουργήθηκε. Το ποτάμι τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση σωστά κατήγγειλε την αλαζονική πρωτοβουλία της Τουρκίας και ζήτησε την άμεση συγκρότηση και σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής υπό τον Υπουργό Εξωτερικών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με ανακοίνωσή του καταδίκασε την έκδοση της Νόταμ και επισημαίνει επίσης ότι με την πρόκληση αυτή κλιμακώνονται οι ενέργειες στις οποίες συστηματικά προβαίνει η Τουρκία για μεγάλο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο της αμφισβήτησης τόσο της Κυπριακής ΑΟΣ όσο και των ελληνικών συνόρων στη γραμμή της διχοτόμησης του Αιγαίου που ενθαρρύνεται και από τους σχετικούς σχεδιασμούς και τις πρακτικές του ΝΑΤΟ. Στη Λευκοσία, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης κατηγόρησε την Τουρκία για προσπάθεια δημιουργίας νέων τετελεσμένων, αναφερόμενος στην τουρκική Νόταμ και πρόσθεσε ότι το θέμα αυτό πρέπει να απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τα Ηνωμένα Έθνη.